Η Νικολέτα Ράλη αποχαιρέτησε, νομίζω τελείωσε το καλοκαίρι μαζί, το πρωινό. Την οποία εγώ την έβρισκα μια χαρά εκπομπή, βέβαια. Ήταν μια χαρά εκπομπή. Τα είχε όλα. Είχε τα ρεπορτάζ της, είχε τους δημοσιογράφους της, είχε το κέφι της κτλ. Και τα παιδιά χαρά στο κουράγιο τους, όχι να πω και αυτό, χαρά στο κουράγιο τους που δεν, δηλαδή θυσίασαν, αν μπορώ να το πω έτσι, όλο το καλοκαίρι για να κάνουν παρέα στους τηλεθεατές. Σωστά όλα αυτά που λες, αλλά στην Νικολέτα τι έμεινε, το ότι γνώρισε το αγόρι της. Α, έχεις δίκιο. Μα έκλεισε την εκπομπή και αυτό που ήθελε να πει ήταν να γνώρισε το αγόρι στον Αντένα. Συγχαρητήρια. Πολύ ωραία, αλλά έκανε και μια εκπομπή με τόσους συνεργάτες και τόσα παιδιά εκεί. Εντάξει. Τους αποχαιρέτησε και τους ευχαρίστησε. Το Γιώργο Μαυρίδη δηλαδή τον γνώρισε στον Αντένα. Νομίζω πήγε καλεσμένο στις πρώτες εκπομπές. Πήγε καλεσμένο στην εκπομπή, υπήρξε κάποιο φλερτ, αν θυμάμαι καλά. Ναι, και προφανώς αυτό εξελίχθηκε μετά έξω. Και αν δεν κάνω λάθος, και ο Γιώργος είναι και πολύ καλός φίλος του Νίκου. Τον Αδιώτη. Γιατί κάνει πολύ παρέα στο νόμο. Και είναι και τα σκυλιά που τους ενώνουν. Αυτό η Νικολέτα βγάζει φωτογραφίες με το σκυλί του Μαυρίδη. Ο Μαυρίδης βγάζει φωτογραφίες με το σκυλί της Νικολέτας με το φιωγκάκι το ροζ εδώ. Άξι, τα ζευγάρια πρέπει να έχουν κοινά στοιχεία. Δεν γίνεται, έτσι πρέπει να νομίζω. Σίγουρα. Κάτι πρέπει να συμβεί. Στα ζευγάρια ανάμεσα υπάρχει και αυτό που λέμε ότι κάποιος, ας πούμε, προφυλάσσει την περιοχή του άλλου. Αυτό δηλώνουμε ότι είμαστε ερωτευμένοι, γιατί φαντάζομαι και ο Γιώργος έχει πολλούς φανς και η Νικολέτα έχει, οπότε να ξέρει πού ανήκει ο καθένας. Ναι, πάντως δεν κλείνεις εκπομπή λέγοντας ότι γνώρισα το όρο μου. Ευχαριστώ πολύ τον Αντένα. Αν ήταν το πιο σημαντικό πράγμα που. Δηλαδή, αν εκείνη νιώθει στην ψυχούλα της ότι το πιο ωραίο πράγμα που τη συνέβη αυτό το καλοκαίρι είναι που γνώρισε το Γιώργο Μαυρίδη. Στην εκπομπή. Ναι, μου πει στην εκπομπή. Μπρεκόστα, μόνο είναι όντα τη ζωή τη. Παιδί μου, ευχαριστεί το κανάλι που ήταν παρουσιάστηκε. Το ευχαρίστησε το κανάλι. Και λέει ότι ευχαριστώ τον Αντένα γιατί γνώρισα το αγόρι μου. Ευχαριστώ τον Αντένα γιατί μέσα από μετά από όλα αυτά είπε ευχαρίστησε και τους συνεργάτες και λοιπά και είπε ότι και κυρίως γνώρισε και το αγόρι μου να τα λέμε και αυτά. Για να το μάθει ο κόσμος γιατί μας αφορά. Ήταν κάτι σαν επιβεβαίωση γιατί υπήρχε στον αέρα όλο αυτό, οπότε το επιβεβαίωσε. Α, επιβεβαίωσε το παπαρατσικό που βγήκε. Μείνε εδώ να ευχαριστείς τον Αλφα για τις σχέσεις. Μην έρθει καμιά καλεσμένη και αρχίσεις τα πίτσι πίτσι. Και μετά το καλοκαίρι πίσω θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αλφα γιατί μέσα από τη σεζόν αυτή γνώρισα την αγάπη μου. Θα γίνουμε από δύο χωριά στο λέω. Τι άλλο είδαμε, κάτσε μουρμέρι, τι άλλο είδαμε στο TV αυτό όλο. Τι άλλο, είδαμε και κάτι, είδαμε το που ευχαρίστησε η Νικολέτα, είδαμε το... Έστειλα εγώ την αγάπη μου στον Κρατερό και στην Κατερίνα, τα έστειλα. Διαχώρισα τη θέση μου πλήρως, πολύ ωραία. Είδαμε τούμπες και της Νικολέτας και στο My Style Rocks. Ναι, εντάξει, της Νικολέτας, ναι. Που στο My Style Rocks έπεσε η κοπέλα και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου την κοίταζε, λες και ήταν εξωγήινος. Εντάξει, τι να κάνει, να τρέξει να την παρέχει τις πρώτες βοήθειες. Εντάξει, κάτι θα πρέπει να κάνει, παρουσιάστε ένα. Άρχισα λίγο, συγγνώμη. Από το επόμενο επεισόδιο ότι βλέπουμε το πρώτο βοηθειών στο χέρι να πηγαίνει να περιθάλπτει τις κοπέλες. Άσε και κάτι για αύριο. Όχι ενώ επειδή έχει πάρει φορά λόγω. Μήγε φορτσάτο. Επειδή είπες εμένα pitbull πριν, θέλω να το θυμάσαι αυτό, ότι εγώ ήμουνα το pitbull. Αν εσύ είσαι pitbull, αγάπη μου, τούτο είναι κάνε κόρσο, ξέρω πώς θα το πω, δεν ξέρω. Λοιπόν.